από τους 800 μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων στην επαρχία Σιτίας, σήμερα δεν επέστρεψε ούτε το 3%, αφού μεταβίας στα σχολικά θρανία κάθισαν 20 μαθητές, ως απόρρια της αγωνίας των γονέων και της απόφασής τους να μην επιστρέψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, υπό το βάρος των κρουσμάτων που έχουν ραγδαία αύξηση σε κάποια σημεία του Δήμου. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό αποχής. Αυτό σίγουρα σκιαγραφεί και την ανησυχία των γονέων για την άτακτη τακτική του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξει τα σχολεία, αλλά και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενώ κλήθηκαν υποχρεωτικά να ανοίξουν τα σχολεία, βρίσκονται στις θέσεις τους και προσπαθούν να βρεθούν με κάθε τρόπο, ακόμα και με κλειστά τα σχολεία, δίπλα στους μαθητές. Στις υπόλοιπες περιοχές πήγε καλά η προσέλευση, δηλαδή όλα τα παιδιά πήγαν στα σχολεία. Στην περιοχή της Σιτίας έχουμε θέμα, δηλαδή όχι μόνο το σχολείο του Παλαικάστρου και το Όμορο της Ζάκρου, αλλά και η πόλη. Σε περιοχές όπως το Παλαίκαστρο που εφαρμόζονται μέτρα σκληρού τοπικού lockdown και απαγορεύονται οι μετακινήσεις από και προς άλλα σημεία εκτός τοπικού διαμερίσματος, οι μαθητές δεν πήγαν, οι δάσκαλοι όμως άνοιξαν κανονικά τα σχολεία, ακόμη και στις περιπτώσεις που έπρεπε να μετακινηθούν προς το σχολείο από άλλες περιοχές, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εξέλιξη της πανδημίας και τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Τα παιδιά δεν έχουν πάει και όλη αυτή τη βδομάδα δεν θα πάνε σχολείο. Είναι κρίμα γιατί δηλαδή θα έρχεται ένας δάσκαλος από ένα άλλο μέρος και μπορεί να κολλήσει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να έρθει σε μία επαφή. Γιατί όταν πας στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρεις αν αυτός που είναι στο σούπερ μάρκετ έχει κάνει το τεστ ή όχι. Ή αν είναι στο σχολείο ή κάθε δάσκαλος. Μπορεί να έρχεται από άλλη περιοχή. Δεν ξέρουμε αν έχει ή δεν έχει. Για πρόχειρες αποφάσεις και σχεδιασμό έκαναν λόγο γονείς και εκπαιδευτικοί που ζήτησαν άμεσα να κλείσουν τα σχολεία τουλάχιστον στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, κάτι που έχει τεθεί ως πρόταση και από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Είναι αυτονόητο ότι το Παλαίκαστρο θα έπρεπε και τα γύρω χωριά να είναι κλειστά, να είναι σε αναστολή. Εδώ έχουν ανασταλεί οι βασικές λειτουργίες και όλες οι υπηρεσίες. Θα λειτουργήσουν τα σχολεία με ποιο σχέδιο, με ποιο προγραμματισμό? Άρα λοιπόν σίγουρα όχι μόνο το Παλαίκαστρο, κατά προτεραιότητα βέβαια το Παλαίκαστρο, αλλά νομίζω ότι και είναι δόκιμο να κλείσουν και τα σχολεία του Δήμου για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποκτήσουμε μια εικόνα καλύτερη για τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ήδη είμαστε σε επαφή με τον Περιφερειακό Διευθυντή και μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον για το Παλαίκαστρο πρέπει πιστεύω να υπάρξει. Και ενώ τα μέτρα βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή, η επιλογή τα rapid test για τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν, να πραγματοποιηθούν στα τέλη της εβδομάδας και μάλιστα στον Άγιο Νικόλαο, ξεσήκωσε αντιδράσεις που κατέληξαν στο να ξεκινήσει σήμερα η διαδικασία σε χώρο του Δήμου Σιτίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα προβλήματα και την έλλειψη συντονισμού που υπάρχει από μεριάς του Υπουργείου και ότι εμείς ως Σύλλογος και ο Δήμος ερχόμαστε να καλύψουμε αυτά τα τεράστια κενά με αυτού του είδους πρωτοβουλίες.